Μερικές επισημάνσεις μόνο. Το πρώτο είναι ότι η πρώτη επισήμανση μάλλον είναι ότι για πρώτη φορά μάθαμε για ζητήματα στην εκτέλεση των εργασιών της πλατείας από δηλώσεις του Δημάρχου στα ΜΜΕ, μάλιστα μέσα από το γραφείο του, ότι με κάποιο τρόπο ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή δεν εκβιάζεται και δεν δέχεται καμία έκπτωση στην ποιότητα υλικών σου. Αυτό αρχές Φλεβάρι. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα, Απρίλη, έχοντας στο μεσοδιάστημα αρχίσει ένα δρυμή κατηγορό για όλους όσους, προσέξτε, προσπάθησαν σε εκείνη την περιβόητη οικονομική επιτροπή να γίνει τι, αυτό που ήταν η βασική του αρχή, όσα χρόνια είναι δήμαρχος, είναι η πρώτη φορά που πήγε σε τέτοια διαδικασία. Από τότε, από την πρώτη μέρα που είναι δήμαρχος, βασική αρχή της Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο εκτελείται από αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη έκπτωση. Και ψάχνουμε τώρα να βρούμε φαντάσματα, ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται πίσω από τείχους, γιατί κάποιοι ουσιαστικά τι είπανε, και συγκεκριμένα ο κύριος Σταυρέλης, ότι πορευτήκαμε σαν Δημοτική Αρχή τόσα χρόνια έχοντας αυτό σαν αξίωμα βασικό. Ξαφνικά λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι ξεκίνησε, και το λέω ευθαρσώς έτσι, ξεκίνησε ξαφνικά η υπηρεσία να μπει σε μια διαδικασία, τέτοιου είδους διαδικασία, χωρίς να είναι ενήμερη η Δημοτική Αρχή. Το πιστεύω. Ξεκάθαρο αυτό και τελειώνω με αυτό. Δεν κατάλαβα κάτι και καλά που είναι και ο Γιάννης εδώ για να μπορέσω να το ερμηνεύσω έτσι λίγο στο μυαλό μου. Γιατί στην αρχή, έτσι όπως μπήκε σε αυτό το τραπέζι, κατάλαβα ότι στην διαδικασία που ήρθαν οι εργολάβοι σε εκείνη την Οικονομική Επιτροπή να βάλουν, να τεκμηριώσουν, εν πάση περιπτώσει, τις προσφορές τους, η εταιρεία πήγε και επέλεξε το συγκεκριμένο μάρμαρο. Εδώ κατάλαβα ότι το συγκεκριμένο μάρμαρο στο συγκεκριμένο λατομείο περιγράφεται μέσα στη μελέτη. Κατάλαβα σωστά, Γιάννη, τώρα γιατί το διαφώτισα στο μυαλό μου αυτό. Και εκείνο, δεν, άλλη είναι η λεπτομέρεια που θέλω, Βρυγιάννη, να καταλάβω. Άκουσα να λες ότι το συγκεκριμένο μάρμαρο το επέλεξε μια επιτροπή. Μάλιστα. Ποια είναι η επιτροπή? Υπάρχει κάποια τέτοια επιτροπή που έγινε από το Δήμο ή από την Τεχνική Υπηρεσία και πήγε και επέλεξε το συγκεκριμένο μάρμαρο στο συγκεκριμένο λατομείο? Για να καταλάβω δηλαδή για ποια επιτροπή μιλάμε και ποια διαδικασία. Επιτροπή δεν αναφέρεται. Εγώ ανέφερα ο κ. Παπανδρέου. Λοιπόν, τα μάρμαρα της πλατείας και γενικά όλα τα υλικά που περιλαμβάνονται στη μελέτη, η τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες, τον Παπακυριάκο, τον Γιάννη, τον Γαλλίκα, συλλέξαμε μάρμαρα, υλικά, πλάτες, κυβόλιτους, οτιδήποτε και πάνω σε αυτά που μαζέψαμε, τα επιλέχθηκαν για την πλατεία να στρωθούν αυτά τα υλικά. Δεν συγκροτήθηκε κάποια επιτροπή ιδιαίτερη, οι αρχιτέκτονες της υπηρεσίας μαζί με τους μηχανικούς διάλεξαν και αποφάσισαν τα υλικά της πλατείας. Κοιτάξαν τις προδιαγραφές να είναι τα υλικά αντοχής, ώστε να αντέξουν στον χρόνο και να ταιριάσουν το φυσικό περιβάλλον. Αυτά τα υλικά εγκρίθηκαν από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και συμπεριλήφθηκαν μετά στο τιμολόγιο της μελέτης. Γιάννη, διαφωτιστικότητα, το πρόσεξε για να μην υπάρχει και παρεξήγηση, γιατί ξερνόμαστε και χρόνια, έτσι. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική του ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει περιγραφεί έτσι όπως έπρεπε να περιγραφεί και λοιπά. Μην υπάρχει κάποια τέτοια παρεξήγηση. Είπα άλλο πράγμα. Έρχεται λοιπόν να επιλέξω εγώ τη συγκεκριμένη καρέκλα, σαν υπηρεσία. Εντάξει. Ποιος επέλεξε τη συγκεκριμένη καρέκλα και συγκεκριμένα μία καρέκλα η οποία μόνο πολιακά ενδεχόμενα μπορεί να βγαίνει κάπου. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να ακούσω από την υπηρεσία. Με συγχωρείτε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Να μου το εξηγήσει η υπηρεσία. Μονοπωλιακά, όταν περιγράφεται μία περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται
αρκετά εργοστάσια, δεν υπάρχει μονοπόλιο. Μονοπόλιο υπάρχει αν είναι μοναδικό υλικό από έναν και μόνο προμηθευτή. Πολύ ωραία. Κύριε Λάκη, σας παρακαλώ πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν το παίρνει το λόγο. Εσείς κοιτάτε από τη φορά και μας ευθυδιάζετε. Κάθε 5 μήνες. Ήρθα γιατί μου τράβηξε τα αυτιά, κύριε Πρόεδρο. Ήρθα γιατί μου τράβηξε και η γάια φάτε τέτοια. Ήρθα γιατί μου τράβηξε, κύριε Δημαρχέ. Αν σας ενοχλεί η παρουσία μου, αν δείτε και είναι πρόβλημά σας. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ θα ήθελα να κατέβει σε εκλογές για καταδικαστή στην Ελλάδα. Ο καιρός, το ποιο θα καταδικαστεί σε εκλογές, κοντό ψαλμό, κύριε Δημαρχέ. Αλληλούια, κοντό ψαλμό. Υπομονή να έχετε, υπομονή να έχετε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα πάνε οι άνθρωποι να πάρουν τα μάρμαρα αυτά έτσι όπως περιγράφονται, να έρθουν να τοποθετηθούν, να τελειώνουμε. Το πρόβλημα δεν καταλαβαίνω εγώ ποιο είναι. Και από εσάς δεν το καταλαβαίνω, από τη στιγμή που λέτε ότι μπορούμε να πάμε αύριο το πρωί να το πάρουμε και να το βάλουμε. Δεν το καταλαβαίνω, συγχωρείτε, κάποιο στόχο το έχω χάσει εδώ μέσα. Από τη στιγμή που μπορείτε αύριο το πρωί να πάτε να πάρετε το μάρμαρο, πάτε και πάρτε τα μάρμαρα και λέτε να τα βάλετε να τελειώσουμε εδώ πέρα πια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δικηλέκη. Κύριε Δικηλέκη, για αυτές τις ευκαιρίες από τη στιγμή.